βαριά πολιτικά. Πάμε στον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, είναι πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, καθηγητής Πανεπιστημίου και καθηγητής μου κάποτε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε καθηγητά. Έχετε την ευθύνη, την ακαδημαϊκή ευθύνη, κύριε Βαλινάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά και για την υπομονή σας. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε λίγο να ξεδιπλώσουμε τα πράγματα. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από το ταξίδι με τη Λιβύη εχθές. Για να δούμε τι κερδίσαμε και αν κερδίσαμε. Γιατί με όλους τους τόνους, τουλάχιστον αυτό που μου έμεινε εμένα δημοσιογραφικά, κύριε καθηγητά, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι παράνομο αυτό το σύμφωνο που έκανε η Λιβύη με την Τουρκία και ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι πρέπει να κυρωθεί. Καλά, κατάλαβα. Ναι, ασφαλώς αυτή είναι και η θέση η ελληνική, ναι, από την εποχή που το τουρκολιβικό μνημόνιο υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Μία, πιστεύω, πολύ κακή στιγμή της πρόσφατης διπλωματικής ιστορίας μας. Ένα χτύπημα πισόπλατο από την Τουρκία, το οποίο ενδεχομένως να μπορούσε να αποφευχθεί, ενδεχομένως όχι. Πάντως δυστυχώς γιατί πισόπλατο, κύριε καθηγητά, τα συμφέροντά της προώθει. Ασφαλώς η Τουρκία προωθεί. Γιατί είδα και την απάντηση του Προέδρου της Λιβύης, του Πρωθυπουργού της Λιβύης, στον Πρωθυπουργό, που είπε «εμείς τα συμφέροντά μας, όπου είναι τα συμφέροντά μας, τους τα πάμε». Ναι, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες στο διεθνές δίκαιο που θεωρούν, παραδείγματος χάρη, ότι οι χώρες για να μπορούν να υπογράψουν τέτοιες συμφωνίες πρέπει να έχουν αντικριστές ακτές. Δεν υπάρχουν αντικριστές ακτές μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας. Και τότε, όπως επίσης, είναι σαφής κανόνας ότι τα νησιά έχουν υφανοκρηπίδα. Ο ΟΗΕ γιατί το ανάρτησε, γιατί το δέχτηκε ο ΟΗΕ. Ο ΙΕ θεωρεί ότι αυτό είναι μια εντελώς τυπική διαδικασία, έτσι κάνει πάντα. Mm. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα πολιτική. Νομικά είναι βεβαίως ανυπόστατο, αλλά πολιτικά είναι υπαρκτό. Και αυτό πρέπει να πολεμήσουμε. Προσπαθήσαμε ως χώρα με την συμφωνία ως Ελλάδας Αιγύπτου να ακυρώσουμε, αν θέλετε, έμεσα με την επικάλυψη των δύο ζωνών το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά ο δρόμος είναι ανοιχτός, είναι μπροστά μας, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, θέλει να κινητοποιήσουμε ισχυρούς συμμάχους στην προσπάθεια αυτή και κυρίως τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει πει στο παρελθόν ότι θα βάλει βέτο στην ευρωπαϊκή στάση απέναντι στη Λιβύη. Προσωπικά έχω αρκετές αμφιβολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει το δέχομαι αυτό ως μια θέση αρχής, όπως επίσης δέχομαι ως πολύ σημαντικό το να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών. Βεβαίως έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφωνία ως προς το ανατολικό κομμάτι, αλλά ως προς το δυτικό κομμάτι πιστεύω ότι οι διαφορές των δύο πλευρών μπορούν να γεβηρωθούν. Μιλάμε δηλαδή για το κομμάτι από νότια της Κρήτης μέχρι και δυτικότερα στο κέντρο της Ανατολικής, της Κεντρικής Μεσογείου, προς τη μεριά της Μάλτας. Τώρα, αν εγώ σχολιάσω ότι είχε δίκιο ο Πρωθυπουργός της Λιβύης που λέγε κάντε και εσείς με την Τουρκία διαπραγματεύσεις για την ΑΟΣ, να κάνουμε και εμείς με την Τουρκία, αν πιστέψω δηλαδή ότι υπάρχει ένα σχέδιο με αφορμή αυτό γενικότερων διευθετήσεων στην περιοχή από δυνάμεις που δεν είναι και στην περιοχή εδώ παρούσες, είμαι πολύ μακριά. Εγώ, ξέρετε, αν πήγαινα να συναντήσω τον Λίβιο Πρωθυπουργό, θα είχα ένα χάρτη στα χέρια μου, ο οποίος θα έδειχνε ότι με τη δική τους λογική, με τη λιβική λογική, η Λιβύη έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με τη Γαλλία. Εάν δηλαδή θεωρήσουμε ότι τα νησιά ανάμεσα, Κορσική, Σαρδινία, Σικελία, δεν λαμβάνονται υπόψη, τότε προφανώς η Λιβύη έχει κοινά σύνορα, θαλάσσια σύνορα με τη Γαλλία. Η Ελλάδα έχει κοινά σύνορα με την Τινησία θαλάσσια, διότι δεν μετράμε τη Σικελία που βρίσκεται ενδιάμεσα. Θέλω να πω, υπάρχει ένας παραλογισμός, ενώ ασφαλώς στη δική μας περίπτωση με την Τουρκία έχουμε άλλου είδους παραλογισμούς στην τουρκική θέση, τους οποίους έχουμε ζήσει στο παρελθόν και στους οποίους πιστεύω ότι δυστυχώς μέσω των διερευνητικών και της γενικότερης διαδικασίας διαλόγου βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είχε αποδεχθεί τα τρία σε εισαγωγικά τραπέζια συνομιλιών που είχαν προτείνει οι Τούρκοι πέρσι το καλοκαίρι, δηλαδή διερευνητικές επαφές, πολιτικό διάλογο και στρατιωτικό διάλογο στο ΝΑΤΟ. Τελικώς αποδεχθήκαμε και τα τρία. Και στα τρία αυτά επίπεδα, το τρίτο, δηλαδή τις πολιτικές διαβουλεύσεις, ακόμα δεν είδαμε
είδαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να πηγαίνει στην Άγκυρα, αλλά πλέον φαίνεται ότι ο δρόμος είναι προς τα εκεί, με ενδεχόμενο μάλιστα να αναβιβαστεί και στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν λυθεί με την τελευταία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδωσε ένα απλό τράτο χρόνου μέχρι τον Ιούνιο, το οποίο τράτο χρόνου πρέπει εμείς να το εκμεταλλευτούμε φτιάχνοντας μια συνεκτική στρατηγική σε όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν το έχω δει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και οθούμεθα σε μια συζήτηση για στις λεγόμενες διερευνητικές, όπου η ατζέντα είναι στην ουσία η ατζέντα της Τουρκίας. Ορθά δηλαδή, πάει η ατζέντα της Τουρκίας, λέτε, είναι στις διερευνητικές. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Πώς είπατε? Λέω, είπατε ότι στις διερευνητικές είναι η ατζέντα της Τουρκίας. Λέω, είναι μεγάλη κουβέντα. Κοιτάξτε, γνωρίζουμε όλοι ότι τα 5 θέματα που όλοι αποδέχονται ότι συζητούνται αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον έχουν μπει στο τραπέζι από τη μεριά της Τουρκίας είναι γκρίζες ζώνες, θέμα Τουρκίας, 12 μίλια, θέμα Τουρκίας, 10 ναυτικά μίλια στον ενέργειο χώρο, θέμα Τουρκίας, στρατικοποίηση του Αιγαίου, θέμα Τουρκίας. Και οι άλλες ζώνες, όπως οι λειτουργικές ζώνες, οι λειτουργικές αρμοδιότητες, όπως έρευνα και διάσωση, επίσης θέμα Τουρκίας. Εμείς, κύριε καθηγητά, βάζουμε τίποτα πάνω στο τραπέζι? Βάζουμε τίποτα? Αυτό λοιπόν είναι και η δική μου ένσταση. Σε όλα αυτά τα θέματα που βάζει η Τουρκία, το μοναδικό που βάζουμε εμείς είναι, σωστά βέβαια, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Όμως, στην πράξη, αυτό το θέμα συναρτάται με τα προηγούμενα. Δηλαδή, πώς θα μπορέσεις να λύσεις το ζήτημα της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, αν δεν συζητηθεί προηγουμένως, εκτός αν το πετάξεις με ένα μαγικό τρόπο το τραπέζι, το θέμα των 152 βραχονισίδων, δηλαδή των γκρίζων ζωνών, που η Τουρκία λέει ότι δεν είναι ελληνικές, και άρα εάν δεχθούμε ότι έστω και ένας αριθμός από αυτές είναι τουρκικές ή δεν είναι ελληνικές, σε πάση περιπτώσει, και τραβήξουμε από εκεί τις θαλάσσιες γραμμές, αλλάζει εντελώς η κατανομή των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν δεν στέκει το ότι εμείς μπορούμε να συζητήσουμε μόνο αυτό το θέμα. Είναι μια πολύ ωραία θέση, πάγια ελληνική θέση, ότι συζητάμε μόνο αυτό το ζήτημα. Αλλά πώς καθόμαστε σε ένα τραπέζι στο οποίο η άλλη πλευρά μπορεί και βάζει, γιατί αυτή είναι η λογική των διερευνητικών, οποιοδήποτε θέμα της κατέβει. Τώρα, και αυτά τα θέματα που της κατεβαίνουν αυτό είναι επικίνδυνα. Στο κλίμα αυτό, σωστά, ο κύριος Δένδιας θα πάει, όπως όλα δείχνουν, θα πάει στην 14 του μήνα, είναι, την 14 του μήνα, την άλλη εβδομάδα. Και το λέω γιατί εγώ αυτό να σταματήσει η Τουρκία τις προκλήσεις ήταν λίγο φλού, πώς να το πω. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι προκλήσεις που θα έπρεπε να σταματήσει. Ξέρω εγώ, αν ήταν το να μην βγάλει ένα πλοίο στο Αιγαίο, δεν το έβγαλε. Αν ήταν να μην κάνει υπερπτήσεις, έκανε. Δεν είχε καθοριστεί ακριβώς. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η λέξη να σταματήσουν, η διατύπωση να σταματήσουν οι προκλήσεις, είναι πάρα πολύ ασαφής, και δυστυχώς αυτή να ακολουθούμε από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμηθείτε την γενική μας θέση: σταματούν οι προκλήσεις, αρχίζουν οι συζητήσεις. Για μένα αυτό ήταν ένα λάθος, μια λάθος διατύπωση που μας ανάγκασε να συρθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς όρους. Και προκλήσεις γίνονται, έστω και αυτές που περιγράψατε, και πήγαμε και στο διάλογο. Και θα σας διαβάσω και την παράγραφο 10β των συμπερασμάτων των τελευταίων του Συνόδου Κορυφής, που λένε πολλά πράγματα. Λέει, καλωσορίζουμε την πρόσφατη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο δια 1. Της διακοπής των παράνομων γεωτρητικών δράσεων, εντάξει. 2. Της επανάληψης των διμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και 3. Των επικείμενων συνομιλιών πάνω στο κυπριακό πρόβλημα υπό την αιγίδα του ΕΕ. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δένει και τα 3 σε ένα αναπόσπαστο σύνολο. Εγώ έτσι το διαβάζω, ότι η αποκλιμάκωση δηλαδή επετεύθη με αυτά τα 3 μαζί, που σημαίνει ότι δεν μπορείς εύκολα, Ελλάδα, να ξεφύγεις, βεβαίως και Τουρκία, από τις διερευνητικές επαφές. Άρα είσαι εγκλωβισμένος να συζητάς ακόμα και θέματα τα οποία, όπως περιέγραψα προηγουμένως, δεν είναι θέματα που θέλει η Ελλάδα να συζητήσει με κανένα τρόπο.
Τώρα θα ήμασταν, πώς να το πω, και out, αν δεν σας κάναμε μία ερώτηση, γιατί δημιουργήθηκε ένα θέμα, ήσασταν υπουργός σας στην κυβέρνηση, με το βιβλίο για το Ελσίνκι, 20-1 για το Ελσίνκι, που γράφει και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Σιμίτης. Είδαμε προδημοσίευση το άρθρο του στα Νέα του Σαββατοκύριακο και εκεί χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Καραμαλή, που διαδέχτηκε την κυβέρνηση Σιμίτη, ότι ήταν αυτή που απεμπόλησε μείζωνα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και επιρρύπτει προσωπικά τον κύριο Καραμαλή τις ευθύνες γι' αυτό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι θλιβερό που ένας πρώην πρωθυπουργός που πέρασε από υψηλά αξιώματα σε μια δύσκολη στιγμή για την ελληνική εξωτερική πολιτική, σε μια περίοδο που η Ελλάδα χρειάζεται συνένεση, βρίσκει να κάνει τέτοιες τοποθετήσεις εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, και της κυβέρνησης την οποία υπηρέτησα και εγώ προσωπικά. Είμαι άλλωστε και γνώστης των θεμάτων αυτών και μπορώ να σας πω πολύ απλά. Και ήσασταν και στο εξωτερικό, ναι. Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα ο κύριος Σιμίτης έφτασε στο Ελσίνκι μετά από μια σειρά από βαριές ταπεινώσεις και ήττες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Σας θυμίζω πρώτα-πρώτα τα Ήμια, που ήταν μια πολύ μαύρη νύχτα για την Ελλάδα, όταν ξένες δυνάμεις αποβιβάστηκαν σε ελληνικό έδαφος και αυτό συνέβη ατιμωρητή για την Τουρκία. Είχαμε στη συνέχεια τη Συμφωνία της Μαδρίτης το 1997, στην οποία η Ελλάδα αναγνώριζε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα νόμιμα και ζωτικά στο Αιγαίο και ότι πρέπει να αποφευχθούν οι μονομερείς ενέργειες. Είχαμε την κρίση ο Τσαλάν, είχαμε την απόσυρση των πυράβλων S-300 που μείωσαν την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά λοιπόν που κατέληξαν στο Ελσίνκι για να πει τι το Ελσίνκι στην ουσία, να δώσει η Ελλάδα το μεγάλο της υπερόπλο που ήταν η έναρξη, η αποδοχή της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας για ένταξη. Ήταν δηλαδή το μεγάλο βέτο που κρατούσε επί δεκαετίες κλειστό η Ελλάδα για να πάρει τι ως αντάλλαγμα, δύο πράγματα. Στο αμέν ελληνοτουρκικά κάτι πολύ επικίνδυνες διατυπώσεις, όπως ότι πρέπει να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο να συζητηθούν πρώτα διμερώς με την Τουρκία και μετά να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο πια όλα, λέει, τα θέματα, οι συνοριακές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών στον πληθυντικό και τα συναφή ζητήματα, δηλαδή όλα αυτά, στρατικοποίηση, ποιος ξέρει πόσα άλλα, και την ίδια στιγμή στο Κυπριακό να μπει μεν η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Ποιο ήταν επίτευγμα? Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση. Βεβαίως, ναι. Συμφωνούμε ως προς το πρώτο σκέλος, αλλά ως προς το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο ίμιση, είχαν δοθεί, όπως όλοι γνωρίζετε, διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον τότε Πρωθυπουργό δημόσια, με τις ενθουσιώδεις φράσεις που υποστήριξης που εξτόμησε για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι αυτό που θα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά η Κύπρος του σχεδίου ΑΝΑΝ. Φάνηκε άλλωστε εκ των υστέρων. Και ακόμα και σήμερα ο κύριος Σιμίτης και πολλοί φίλοι του υποστηρίζουν ότι έπρεπε τότε να μπει η Κύπρος στο σχεδίο ΑΝΑΝ και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα τι νόημα είχαν όλοι αυτοί οι παλικαρισμοί ότι αποσυνδέσαμε τα δύο θέματα, αν ο σκοπός ήταν να μπει η Κύπρος του σχεδίου ΑΝΑΝ. Ένα λοιπόν αυτό. Και όπως είπα προηγουμένως, στα διμερή ζητήματα με την Τουρκία, αυτό που ο κύριος Σιμίτης στην ουσία ήθελε και επιδίωξε μέσω του Ελσίνκι, είναι πολύ σαφώς ότι θα πηγαίνανε στο Διεθνές Δικαστήριο, προσέξτε, το δικαίωμα των 12 μιλίων, το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, το μονομερές κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας να προσδιορίσει τα χωρικά της ύδατα, θα το έκανε αντικείμενο διαπραγματεύσεων και βεβαίως στη συνέχεια θα πήγαινε και στο Διεθνές Δικαστήριο, μαζί και τα 10 μίλια του εναερίου χώρου, μαζί ενδεχομένως και η αποστρατικοποίηση των νησιών, και όλα αυτά με υποτιθέμενο αντάλλαγμα να γίνει μια οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή της υφαλοκρηπίδας
και της ΑΟΣ, με τρόπο που όμως από πουθενά δεν προκύπτει ότι ήταν ένας τόσο ενδιαφέρον τρόπος για την Ελλάδα, τόσο ελκυστικός τρόπος για την Ελλάδα, ώστε να κάνει την παραμικρή παραχώρηση οπουδήποτε αλλού. Άρα σε όλα τα επίπεδα η Ελλάδα θα έκανε παραχωρήσεις. Να κάνω εγώ μια επισήμανση. 12 μίλια, γκρίζες ζώνες επίσης, στρατικοποίηση νησιών και ούτω καθεξής. Θα πήγαιναν όλα αυτά στο Διεθνές Δικαστήριο, θα ρίχναμε στα ζάρια, όπως έχω πει άλλες φορές, των Διεθνών Δικαστών την ελληνική κυριαρχία σε 152 ελληνικά νησιά και βραχονησίδες. Και να πω επίσης ότι ο κύριος Σημίτης συλλαμβάνεται και ανενημέρωτος, διότι στο άρθρο του αυτό διάβασα ότι θεωρεί ότι αυτές οι 152 βραχονησίδες είναι και ακατοίκητες. Κάνει μεγάλο λάθος. Ένα μεγάλο μέρος των νησιών αυτών, που δεν είναι όλα βραχονησίδες, είναι νησιά, είναι κατοικημένα. Η Γάβδος είναι κατοικημένη, η Ψέρυμος είναι κατοικημένη, το Αγαθονής είναι κατοικημένο, το Φαρμακονής είναι κατοικημένο, η Ρώ είναι κατοικημένη, η Σύρνα είναι κατοικημένη. Πολλά λοιπόν από όλα αυτά τα νησιά είναι κατοικημένα και το θεωρώ ασέβεια απέναντι σε αυτούς που σηκώνουν τη σημαία σε αυτά τα μικρονήσια της Ελλάδας μας, να λες ότι είναι και ακατοίκητα. Εγώ να κάνω μια επισήμανση. Που με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεις και τα δικαιώματα των νησιών αυτών. Κύριε καθηγητά και Βασίλη, με συγχωρείτε, μετά τον Κώστα Καραμαλή δεν ακολούθησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο Αντώνης Σαμαράς σε μία στάση στο ενδιάμεσο Λουκάς Παπαδήμος άλλαξαν κάτι στην εξωτερική πολιτική? Γιατί, δηλαδή, γιατί τραβάει το αυτή εντός αγωγικών ο Σημίτης στον Καραμαλή? Ναι, δεν ξέρω. Αναρωτηθείτε κι εσείς ποιος είναι ο λόγος. Εγώ προσπαθώ. Υπάρχουν πολλοί του κυρίου Σημίτη και σήμερα και ορισμένοι και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Κύριε Βαλινάκη, ξαναπέστε λίγο αυτό, λίγο συγγνώμη, αλλά... Λέω ότι υπάρχουν και σήμερα οπαδοί του σημιτισμού, της άποψης αυτής στα ελληνοτουρκικά και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Και στο Μαξίμο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε τέτοια θέματα, διότι ο σκοπός μου δεν είναι να ενσπείρω ζυζάνια. Είναι να τραβήξει αυτή ο Βαλινάκη. Ο σκοπός μου είναι να βάλουμε σε μια τάξη τα εθνικά μας θέματα σε μια δύσκολη περίοδο. Και θέλω εδώ να συμπληρώσω ότι εμείς, αντίθετα από αυτά που μας κατηγορεί ο κύριος Σημίτης, το 2004 και 2005 δουλέψαμε για να υπάρξει ένα καινούριο διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία που καθιστούσε τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά, ευρωτουρκικά. Έχω αναλύσει και πολλές φορές εδώ στην εκπομπή σας τη στρατηγική μας που ήταν ότι τα ελληνοτουρκικά πρέπει να γίνουν ευρωτουρκικά, αλλά σοβαρά ευρωτουρκικά, όχι στα λόγια. Και αυτό πώς έγινε? Υπογράψαμε το 2005 ένα πολύ δυνατό κείμενο, το διαπραγματευτικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που βάζει μέσα τα λεγόμενα προαπαιτούμενα. Δηλαδή, για πρώτη φορά σπάσαμε το ταμπού που υπήρχε μέχρι τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλούσε μόνο για τα κριτήρια της Κοπενχάγης, δηλαδή μόνο δημοκρατία και οικονομία της αγοράς, και βάλαμε κριτήρια εξωτερικής πολιτικής. Κύριε καθηγητά, οι σχέσεις καλής γειτονίας και όλα τα σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να έχει μια χώρα για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρασε νεράκι η ώρα. Ανανοούμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και το εννοούμε ότι το ανανεώνουμε. Μην μας το σκάσετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε ένα-δύο λεπτά. Δημήτρης Κερίδης και καθηγητής διεθνών σχέσεων πέρα από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ και εισηγητής για τη Βόρεια Μακεδονία. Πού πας? Γιατί θα ναι. Θα μας το πει. Α, θα το ρωτήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ Ραβιέρη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά εδώ επί του πιεστηρίου.